Οι γυναίκες, όταν ετοιμάζονται να κάνουν μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους, συνήθως όταν χωρίζουν, αλλάζουν λόγω στα μαλλιά τους. Όμως, μήπως μερικές φορές το παρακάνουν και μέχρι πού φτάνει αυτός ο πειραματισμός. Και οι άντρες, τι γνώμη έχουν για τις extreme επιλογές που κάνουν οι γυναίκες στα μαλλιά τους. Θα σου άρεσε η κοπέλα σου, λοιπόν, να σε ρωτάει πριν κάνει μια αλλαγή στα μαλλιά της. Ναι, πρέπει να την ξέρω. Αφού να την ξέρεις. Δηλαδή, να σε ρωτήσει και άμα πει εσύ να την κάνει. Όχι, να πω τη γνώμη. Πώς θα σου φαινόταν άμα η κοπέλα σου έκανε μια τέτοια αλλαγή. Κοίτα, εντάξει, άμα της πήγαινε, δεν θα είχα ιδιαίτερο πρόβλημα, να σου πω την αλήθεια. Ας πούμε, άμα μου ερχόταν έτσι, εγώ θα έφευγα. Βασικά, αν ξέρω, άνοιγα την πόρτα, ρε παιδί μου, και έμπαινε μέσα, θα έλεγα συγγνώμη, κάνετε λάθος. Και θα την ξανάκλεινα και θα καθόμουν. Θα έκανες εσύ μια extreme αλλαγή στα μαλλιά σου. Α, σαν και αυτό, μπράβο. Τέτοιο, κάτι τέτοιο εννοεί. Ναι, ρε παιδί μου, έτσι, αντάβγες, τέτοια πράγματα. Μια τσαχπινιά στα μαλλιά σου την έκανες. Όχι. Σε βλέπω πολύ ανοιχτό και τώρα με. Όχι, όχι, δεν θα το έκανα. Καταρχάς, μήπως σου πέσουν τα μαλλιά μετά από κάτι τέτοιο. Έχεις θέμα τριχόπτωσης. Δεν έχω, αλλά εντάξει, όσο μεγαλώνουμε, ξέρεις, μας πιάνει ένα άγχος. Άρα δεν θα το έκανες για αυτόν τον λόγο. Θα το σκεφτόμουν. Και καλά, όχι μόνο για αυτόν τον λόγο. Και το χρώμα δεν είναι. Ένα φούξια θα μου άρεσε περισσότερο. Κοίτα, έχω κάνει κάτι παρόμοιο, σε λίγο πιο μόβ απόχρωση το είχα κάνει. Τι είναι. Γενικά έχεις κάνει αλλαγές. Α, ήταν αυτό το ξανθό. Ωραίο. Σου πήγαινε. Πολύ μετά καλό. Από αυτό το μαλλί μου πέρασε δύσκολα. Υπέροχο. Πες μου ότι το έκανες τα αλήθεια αυτό. Όχι, θα ήθελα πάρα πολύ. Άμα είχα πιο πυκνό μαλλί που να άντεχε, γιατί έχω πολύ λεπτή τρίχα. Σου έχω μία λύση με την οποία θα δεις αποτέλεσμα γρήγορα, θα δυναμώσουν τα μαλλιά σου και θα μπορέσεις να κάνεις και να δοκιμάσεις οποιοδήποτε hair trend σου αρέσει χωρίς δεύτερη σκέψη. Και θα σου αποδείξω ευθύς αμέσως. Λοιπόν. Αχ, τι ωραία που είσαι! Σας ευχαριστώ. Γλυκιά μου, λοιπόν, θα σου προτείνω το Hair Force Shampoo Women της President, το οποίο θα προστατεύσει τα μαλλιά σου από τη φθορά και θα τα ενδυναμώσει. Και ξέρεις πόσο το χρειάζεσαι αυτή την εποχή που πέφτουν τα μαλλιά, είναι και λεπτή τρίχα σου. Καταλαβαίνεις. Ναι, καταλαβαίνω. Και για έξτρα ενδυνάμωση των μαλλιών, έχεις και το Hair Force Lotion. Στεγνώνεις τα μαλλιά σου καλά, εντάξει. Μάλιστα. Και ψεκάζεις στη ρίζα, έτσι, ναι. Καταλαβαίνεις. Κάνεις ένα ελαφρύ μασάζ. Λαρώνεις λίγο, αφήνεις λίγο το χρόνο του και έπειτα θα δεις τα μαλλιά σου πόσο θα έχουν ξαναζωντανέψει. Και θα είναι πλούσια. Α, και για το φίλο σου το Βαγγέλη, επειδή άκουσε ότι είχε ένα θέμα με την τριχόπτωση, ναι. Θα του προτείνεις το Hair Force Shampoo Men, το οποίο αντιμετωπίζει τα συμπτώματα για την άτρωση, τη φαλάκρα και τα δύναμα μαλλιά. Άλλο σαμπουάν ο Βαγγέλης, άλλο εγώ. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί άλλες είναι οι ανάγκες οι δικές σου και άλλες ο Βαγγέλη. Και άλλοι παράγοντες προκαλούν την τριχόπτωση στις γυναίκες και άλλες στους άντρες. Όχι, δεν έχει φαλάκρα ο Βαγγέλης. Όχι, όχι, όχι. Αλλά να σου πω και κάτι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και εσύ και ο Βαγγέλης την ίδια λοσιόν. Κάνει και για τους δύο. Τέλεια.